Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα στο Τιμπάκι και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς. Θερμοκήπια που δεν έχουν σκεπαστεί, ενώ σ' άλλα διακρίνονται οι τρύπες σαν νάιλον. Οι εικόνες που φωτογραφίζουν την οικονομική αδυναμία αρκετών αγροτών να καλλιεργήσουν, ενώ άλλοι περιόρισαν δραστικά τις καλλιέργειές τους λόγω του υψηλού κόστους. Αρκετοί συνάδελφοι δυστυχώς δεν έχουν καταφέρει να προμηθευτούν τα εφόδια που απαιτούνται, τα φυτά δηλαδή και τα λοιπάσματα, για να μπορούν είτε και το πλαστικό, το νάιλο, για να σκεπάσουν τα θερμοκήπια. Με αποτέλεσμα, δυστυχώς μέχρι και τώρα να μην έχουν φυτέψει τα θερμοκήπια τους. Θα δεις χιλιάδες ατελείωτα θερμοκήπια ξεσκέπαστα, τα οποία δεν τα ξαναφτιάχνουν. Δηλαδή, ένα θερμοκήπιο που τελειώνει τον νάιλο, το αφήνουν εκεί. Βλέπω ότι έρχονται δυσκολότερες μέρες, αλλά δεν θέλουν γενικά να καλυτερέψει η κατάσταση. Μας έχουν ρίξει κάτω και προσπαθούν να μας κάνουν πινέζες. Αντί να πηγαίνουν σωστά, πάνε ανάποδα. Δηλαδή, προς το χειρό, από το κακό στο χειρότερο. Απεγνωσμένοι αγρότες μας δείχνουν τα τιμολόγια και τις τιμές φωτιά, οι οποίες βάζουν φραγμό στις καλλιέργειές τους. Και οι τιμές είναι απλησίαστες για να πάνε καλλιεργήσεις. Και σου δείχνουν εδώ παραδείγματα. Ντομάτα ο πέρυσι 30 λεπτά, ο φέτος έχει 40 στην ΦΠΑ. Το φωσφοροκάλι είχε πέρυσι 56 ευρώ και φέτος έχει 100. 6.500 ευρώ πετρέλαια και δεν μου έβαλε ούτε ένα ευρώ. Και ξέρω άνθρωπο που δεν έχει αυτοκίνητο στο όνομά του και πήρε 500 ευρώ πετρέλαια. Θα τα παρατήσουμε, πιστεύω, οι πολλοί. Αυτός που έκανε 10 στρέμματα θα τα παρατήσει. Θα προσπαθήσω να δω πώς θα κρατηθώ φέτος. Του χρόνου θα τα δηλαδή νοικιάζω 6 στρέμματα θερμοκήπια, θα τα αφήσω. Η ακρίβεια σαρώνει και την περιοχή της Μεσαράς, με τους καταναλωτές να βρίσκονται σε απόγνωση και να ζητούν αυστηρούς ελέγχους στην αγορά. Εδώ είναι διπλά και τριπλά από ό,τι λένε. Ένα πραγματάκι τόσο έπαιρνα, δεν θέλω από το όνομά του, 1,95. Το έχουν πάει τώρα 3,25. Τι είδος είναι, τι είδος. Κονσέρβα. Πρώτης ανάγκης. Θα έχουμε κλεψές, ληστείες, σκοτωμούς και δικαστήρια. Αυτό, η ανέχεια τα φέρει. Βλέπεις τώρα τη φέτα που είχε 7 και 8 ευρώ, 11 δα, 12. Δεν γίνεται. Το ψωμί, η βενζίνα, όλα είναι απάνω. Μόνο ο αέρας που αναπνέει μέχρι τη στιγμή δεν φορολογείται. Πραγματικά δεν μπορείς κανονικά να ζεις. Ένα άτομο της ηλικίας μου δεν μπορεί ουσιαστικά να κρατήσει τίποτα στην άκρη, απλά θα δουλέψει για να επιβιώσει. Για να νοικιάσει το σπίτι του, να πληρώσει ό,τι χρειάζεται γι' αυτό. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να ζεις ανθρώπινα. Τα εγγονάκια μας το συνδέαμε με τα δωράκια που πήκανε, αυτά που μπαίνανε κατευθείαν στην αγορά και δεν τα βλέπει ο μεγάλος κυβερνήτης που έχουμε. Τα πάντα περιορίζονται, τα πάντα. Είναι ακριβή η ζωή. Διότι ο πληθωρισμός μεγαλώνει και ο πληθωρισμός πάει παραπάνω. Η κυβέρνηση καλά θα κάνει να αλλάξει πολιτική. Την ίδια ώρα τσιμπημένες είναι τιμές ορισμένα αγροτικά προϊόντα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι πιπεριές φλωρίνης με την τιμή του στο τιμοπρατήριο να αγγίζει τα 2,5 ευρώ, όταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο δεν ξεπερνούσαν το 1 ευρώ και 30 λεπτά. Δυστυχώς μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν έχει δοθεί κάποια μορφή σε ενίσχυση από αυτές που ακούμε, από αυτές που ζητάμε για να μπορέσουμε να σταθούμε στις καλλιέργειες και γι' αυτό βλέπουμε ότι ήδη υπάρχουν κάποιες ελλείψεις προϊόντων στην αγορά και αυτό έχει και ως συνέπεια κάποια από τα προϊόντα αυτά να είναι σε τσιμπημένες τιμές, οι τιμές τους τσιμπημένες σε σχέση με πέρυσι και προηγούμενες χρονιές.